Ναι, τελικά κατάφεραν να βρουν να συμφωνήσουν υιοθετώντας μία μέση, μία συνενετική λύση. Τώρα να πάμε και στη Σοφία Δήμτσα. Σοφία, το υπερόπλο σε όλη αυτή την ιστορία είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία από το πρωί αγοράζει ομόλογα και έχει αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς. Και θεωρείται όλο η πλέον σημαντική παρέμβαση αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που οδήγησε και σε τόσο σημαντική αποκλιμάκωση τα spreads και τα τελικά επιτόκια δανεισμού όλων των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Ήδη από σήμερα ο Jean-Claude Trichet επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρούν σε αγορά κρατικών ομολόγων μέσω της δευτερογενούς αγοράς τίτλων. Αυτό είναι μόνο μία από τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι άλλες αποφάσεις δίνουν επίσης πολύ μεγάλη ένεση ρευστότητας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και με αποτέλεσμα να διοχετευτεί ρευστότητα και στην πραγματική οικονομία που είναι και το ζητούμενο. Πρώτα απ' όλα, πλέον οι δημοπρασίες θα προχωρήσει σε εξάμηνη δημοπρασία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από όπου οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα μπορέσουν να αντλήσουν χρήματα με 1% επιτόκιο. Απεριόριστη ρευστότητα θα χορηγεί πλέον στο σύστημα με τις 15ήμερες δημοπρασίες, πάλι με 1% επιτόκιο. Και πολύ σημαντική θεωρείται και η συμφωνία με τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ, την Τράπεζα της Ελβετίας, ακόμη και την Τράπεζα της Ιαπωνίας, για συναλλαγματική ανταλλαγή, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών τραπεζών και σε δολάρια. Να καλησπέρισω εδώ τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, ένα πολύ καλό κλίμα, ενθουσιώδες κλίμα στις διεθνείς αγορές και στην Ελλάδα πολύ θετικό το κλίμα όπως είδαμε τώρα στο ρεπορτάζ. Αυτό τι σημαίνει, ξεμπερδέψαμε την κρίση? Όχι βέβαια. Και δεν ξεμπερδεύεις εύκολα με αυτά τα συστήματα που γεννούν τις κρίσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν ξαφνικά 29 από τις 30 μετοχές του Dow Jones ανοίγουν όλες θετικά, υπάρχει ένας κάποιος ενθουσιασμός που είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Mm-hmm. Συν 10% και που διήρκησε παραπάνω από 5-6 ώρες. Γιατί το ζήσαμε και με το μηχανισμό στήριξης της Ελλάδας. Αλλά ωστόσο δεν διήρκησε πολύ. Έχεις δίκιο. Τώρα, άλλοι λένε ότι αυτό είναι ένα σοκ και δέος νούμερο 2, το horror picture, η τρομακτική του πλευρά, κυρίως για τους κερδοσκόπους. Άλλοι το λένε αυτό ότι είναι μορφήνη. Αυτό το δεύτερο είναι το επικίνδυνο, διότι είναι μια μορφήνη που έχει σκοπό να κοιμήσει για λίγο τις αντιδράσεις που υπάρχουν στις αγορές, τότε θα πρέπει πολύ σύντομα να δούμε αν θα κατορθώσει να στείλει το κατάλληλο μήνυμα σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Επιμένω όμως ένα πράγμα. Μπορεί αυτός ο μηχανισμός που δημιουργείται τώρα να είναι σημαντικός. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που δόθηκε η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει. Να αγοράζει τα ομόλογα που εκδίδουν τα κράτη-μέλη του ευρώ στη δευτερογενή λεγόμενη αγορά, δηλαδή όχι όταν εκδίδονται, αλλά μετά, όταν κάποιος τα πουλά, μας το εξήγησε ο Ηλίας Ιακαντάρης. Δίνει ασφάλεια στους επενδυτές, έτσι, αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό δίνει μια τεράστια ασφάλεια στους επενδυτές και κυρίως θα κάνει επιτέλους την Ευρωζώνη λίγο πιο ζώνη, λίγο πιο ενιαία ζώνη. Αυτό είναι και το πρόκρημα για να προχωρήσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στη δημιουργία μιας Ευρώπης που διοικεί τον εαυτό της. Αυτά όλα είναι καλά μηνύματα. Και αν όταν θα γράφει ο ιστορικός στο μέλλον την ιστορία εξηγηθούν ως αποτέλεσμα της ελληνικής κρίσης, τότε δεν πειράζει, κάτι είχαμε κι εμείς να χρωστάμε στην Ευρώπη. Μάλιστα.